Και πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από τη Ρωσία, Μανώλη, φρόντισε αφενός να επιτεθεί με σκληρές εκφράσεις κατά των ΗΠΑ, αφετέρου να επανέλθει στο θέμα αγοράς, πιθανής αγοράς νέων πυράβλων S-400. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, διότι έχουμε την ατοϊκή Τουρκία, τον Τούρκο πρόεδρο, επιστρέφει από το Καζάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κατηγορεί στις ΗΠΑ ότι στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, ότι στηρίζουν τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας και του Βορείου Ιράκ, που κατηγορεί η Τουρκία ως τρομοκράτες. Ουσιαστικά ότι βρίσκονται με έμεσο τρόπο πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Ακριβώς, γιατί είπε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση ήταν από τη Βόρεια Συρία. Άρα οι ΗΠΑ στηρίζουν τους Κούρδους της Βόρειας Συρίας που τους θεωρεί τρομοκράτες, άρα φταίνε οι Αμερικανοί. Και μέσα σε αυτό, μαζί με αυτό, ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος αν σχεδιάζει κάτι για τον ατσάλινο θόλο ή κάποια νέα φάση με το S-400. Και είπε ότι η Τουρκία αποφασίζει, δεν την ενδιαφέρει καθόλου τι λένε οι άλλοι. Άφησε πραγματικά ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συστοιχίες S-400 χωρίς να πει ότι αγοράζει. Αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό, διότι η Τουρκία περιμένει τα Eurofighter. Τα Eurofighter, όπου εκεί λέει ότι με τις συνομιλίες με τους Scholz είχε θετικά μηνύματα, ελπίζουν να μην καθυστερήσουν. Άρα λέει, εγώ θα αποφασίσω σε 400, θα κατηγορήσω τους Αμερικανούς για την τρομοκρατία, θα κατηγορήσω το Ισραήλ, θα υποστηρίξω τη Χαμάς, αλλά περιμένω υποστήριξη από τη Δύση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η πολιτική του. Ναι, στο μεταξύ, τι είναι αυτές οι συλλήψεις αντιφρονούντων οι οποίοι επιχείρησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται εκεί, να περάσουν στη χώρα μας, Μανώλη? Σήμερα συνελήφθησαν δύο γκιουλενιστές, μέλη του ΦΕΤΟ, όπως λένε, στην Αδριανούπολη, όπου επιχείρησαν να περάσουν προς την Ελλάδα. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι την τελευταία εβδομάδα 7 άτομα, 6 γκιουλενιστές και ένα μέλος του ΠΚΚ επιχείρησαν να περάσουν προς την Ελλάδα, συνελήφθησαν από τη στρατοχωροφυλακή. Φαίνεται τουλάχιστον ότι κάποιοι προσπαθούν να διαφύγουν σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές αρχές. Από εκεί πέρα, αν θα υπάρχει νέο κύμα στις επόμενες μέρες, θα το δούμε. Σίγουρο είναι ότι έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.